Έχουμε με τη χαρά και την τιμή να καλωσορίζουμε στο στούντιο τη διεθνούς φήμης σοπράνο, την κυρία Σόνια Θεοδωρίδου. Καλώς ήρθατε, κυρία Θεοδωρίδου. Γεια σας, καλησπέρα. Σας φιλοξενούμε σήμερα με αφορμή το ρεσιτάλ τραγούδια της αγάπης και του έρωτα. Ακριβώς. Την προηγούμενη Τετάρτη ήταν η πρώτη φορά και περιμένουμε τώρα την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου να σας απολαύσει για ακόμη μια βραδιά το κοινό. Ναι. Να ξεκινήσουμε να μας πείτε τι περιμένουμε να δούμε από αυτή την Τετάρτη. Θα σας πω, κυρίως αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το κτίριο. Mm-hmm. Όπως θα δείτε ίσως στη φωτογραφία πίσω σας. Αυτό είναι μέσα στην Ομόνοια, είναι ακριβώς ένας χώρος που μία σοπράνο δεν πλησιάζει εύκολα, θα έλεγα. Mm-hmm. Είναι ένα εγκαταλειμμένο αστικό ξενοδοχείο που έχει ζήσει πάρα πολύ μεγάλες δόξες. Νομίζω είναι μαγευτικό. Μαγευτικό, ακριβώς. Ακριβώς. Και για μένα υπήρξαν δύο λόγοι να το κάνω αυτό. Mm-hmm. Το ένα ήταν ότι ήθελα να δώσω κι εγώ ένα δικό μου μήνυμα στο ότι δεν μπορούμε να εγκαταλείπουμε τέτοια απίστευτα κτίρια και να μπαίνουν μέσα τα περιστέρια και δεν ξέρω τι άλλο. Mm-hmm. Και το άλλο βέβαια είναι η δική μου εναλλακτική διάθεση να πάω σε, όχι πλέον σε ένα όπερα χάους, αλλά να πάω σε ένα πιο αστικό σας χώρο. Σας είχαμε συνηθίσει καταρχάς με τη συνοδεία ορχήστρας, ακριβώς, της δικιάς σας ορχήστρας. Τώρα βλέπουμε ένα τελείως, ένα μουσική δωματίο. Ναι, μια μουσική δωματίου, γιατί ήθελα πάρα πολύ να δώσω αυτό το μήνυμα πρώτα απ' όλα και το δεύτερο γιατί αυτά τα τραγούδια της αγάπης και του έρωτα, που αν και μιλάμε όλοι για αυτά, μιλάμε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι λείπει από τη ζωή μας λίγο αυτό. Νομίζω πάντως ότι τέτοια κτίρια είναι δυνατά να αντέξουν τα τραγούδια που μιλούν για την αγάπη σίγουρα, και τον έρωτα. Γιατί συνήθως όταν αγαπάμε και όταν ερωτευόμαστε, πρέπει να είσαι και λίγο άδειος για να μπορείς να αντέξεις. Ακριβώς. Αυτό το συνέστημα. Και πρέπει να είσαι λίγο πιο intim, πιο μικρός, πιο συμμαζεμένος ίσως αυτό. Και έχοντας δίπλα μου αυτόν τον εξαίσιο κιθαρίστα, τον Μιχάλη Τσουρβίνο, νομίζω δέσαμε καταπληκτικά, γιατί συνεργαζόμαστε σχεδόν 10 χρόνια. Όχι σχεδόν, 10 χρόνια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά να έχεις πολύ καλούς συναδέλφους και να χαίρεσαι όταν το κάνεις αυτό. Και η ανάγκη και η δικιά μου να πάω στον κόσμο. Mm-hmm. Στην όπερα, ξέρετε, σε χωρίζουν πάρα πολλά μέτρα. Αυτό είναι το κοινό εδώ στην Ελλάδα εκπαιδευμένο σε αυτού του είδους τη μουσική. Κοιτάξτε, δεν τραγουδάω άριες. Τραγουδάω Πιατσόλα, τραγουδάω Χατζηδάκη, θα είναι η μέρα των γενεθλίων του έτσι κι αλλιώς έχουμε βάλει. Τραγουδάω πράγματα που αγαπάει ο κόσμος. Με το δικό μου τρόπο και τη δική μου φωνή. Αν σας ζητούσα έτσι να μας δώσετε ένα μικρό δείγμα. Θα σας το ζητήσουμε όλοι, νομίζω. Τι να πω. Ένα από αυτά που θα ακούσουμε την Τετάρτη, 23 του μήνα. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Με πιάσατε έτσι. Να πω. Εντάξει. Θα ακούσουμε εμείς. Έχουμε εμείς ετοιμάσει ένα είναι από το ρεσιτάλ, έτσι κι αλλιώς. Ένα μικρό απόσπασμα το οποίο μπορούμε να ακούσουμε. Μαγευτική φωνή, μαγευτικό σκηνικό, μαγευτική και ακουστική ακόμα. Πραγματικά, είναι χωρίς μικρόφωνο όπως καταλαβαίνετε. Και εύχομαι, αν ακούει κάποιος την εκπομπή, να δώσει ένα ενδιαφέρον για αυτό το υπέροχο κτίριο. Πού βρίσκεται, είναι Είναι ακριβώς στην Ομόνοια, πάνω στην Ομόνοια. Μεταξύ Σταδίου και Ομονίας εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Έτσι, για να κλείσουμε για αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι, εντάξει, νομίζω πήραμε και μια μικρή γεύση το τι θα δουν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου εκείνοι που το επιθυμούν. Αλλά νομίζω ότι η δικιά σας δουλειά είναι λίγο ξεχωριστή και έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Σίγουρα. Ποιες είναι αυτές ενδεχομένως και ποιες θυσίες πρέπει να κάνει μια σοπράνο για να βγει, ας πούμε, πριν την παράσταση την Τετάρτη.
Κοιτάξτε, οι θυσίες που κάνει ένας καλλιτέχνης γενικότερα στο δικό μου είδος απαιτεί να ζεις με αυτό, γιατί το όργανό μας είναι το σώμα μας. Παρ' όλα αυτά, όταν έγινα μητέρα, άλλαξαν αυτά τα δεδομένα, γιατί η προτεραιότητα έχει ο γιος μου και όχι το τραγούδι, με την έννοια ότι όταν κλαίει το παιδί δεν θα πεις εγώ, με συγχωρείτε τώρα, έχω να τραγουδήσω, δεν θα πάρω αγκαλιά το παιδί, δεν θα ξενυχτήσω, έτσι. Σίγουρα όμως πρέπει να προσέχεις τι τρως, να προσέχεις να μην κρυώσεις, να προσέχεις να είναι το περιβάλλον σωστό και να έχει για μένα μια ευγένεια. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να έρθει και να καπνίζει, να, δεν ξέρω, να βομολογεί, όλα αυτά. Ήθελα να σας πω επίσης ότι θα έρθω σε λίγες μέρες να τραγουδήσω για το μικρό Παναγιωτάκι. Και το λέω αυτό γιατί θα είμαι και εγώ μία από τις καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν σε αυτό, ώστε να βοηθήσουμε αυτό το παιδί. Πού θα γίνει αυτή η πρωτοβουλία? Είναι στο Βύρωνα, σε μία αίθουσα. Και πρέπει όλοι κάτι να κάνουμε, γιατί και εγώ σαν μητέρα είμαι πάρα πολύ ευστοτημένη με αυτά τα θέματα. Μα νομίζω ότι οι καλλιτέχνες είναι πολύ σημαντικό, εκτός από τη φωνή που χαρίζουν, να περνάνε και τέτοια σημαντικά μηνύματα στον κόσμο. Και γι' αυτό είναι η τέχνη μας εκεί. Είναι ότι πολλοί το κάνουν. Για την προσφορά του συνανθρώπου μας. Τι είναι αυτό που θα έχουμε, έτσι, ας πούμε, να πούμε για έκπληξη, αυτό που θα δουν και θα εντυπωσιαστούν περισσότερο αυτοί που θα έρθουν την Τετάρτη να σας παρακολουθήσουν? Την Τετάρτη, ο χώρος, ένα. Εμάς, εντάξει, τις φωνές μας, τη μουσική. Είναι έτοιμοι φυσικά για να ανοίξουν την αγκαλιά τους, για να απολαύσουν. Και αυτή τη ζεστασιά που δίνει ο ένας στον άλλο και ο κόσμος το νιώθει αυτή την αγάπη. Τι άλλο, κομμάτια έχετε επιλέξει? Πόσα? Καμιά 22, 23. Από το πρόγραμμα διαρκεί περίπου. Μία ώρα και 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Χωρίς διάλειμμα. Ο κόσμος τι σας λέει? Κλαίει. Στο τέλος. Κλαίει. Συνήθως τέλεια. Κλαίει, αγκαλιές, φιλιά, αυτά που μου αρέσουν και εμένα. Μα είναι και ο τρόπος που εκφράζεται, νομίζω, ο καθένας. Ακριβώς. Και όταν μιλάμε για αγάπη και για έρωτα. Ακριβώς, ναι. Τι περιμένουμε μετά, τι ετοιμάζετε μετά? Φεύγω ένα ταξίδι αστραπή στο Βερολίνο, τραγουδάω εκεί. Και μετά πηγαίνω στην Κύπρο, όπου παρουσιάζω για πρώτη φορά. Είναι ένα ιστορικό CD για τραγούδια από τον Μεσαίωνα μέχρι τις μέρες μας, που είναι για πρώτη φορά παρουσιάζεται εκεί. Μάλιστα. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που μας περιγράφετε. Εμείς θα είμαστε την Τετάρτη στις 23 Οκτωβρίου στην Ομόνοια. Τι ωραία. Να σας παρακολουθήσουμε. Στο Μπάκιον. Ναι. Λοιπόν, και βέβαια όποιοι το επιθυμούν από τους τηλεθεατές μας, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ όλα τα καλά.